Θα ξεκινήσουμε όπω σα προείπα στο πρώτο μέρο με ρεπορτάζ πρωτογενού τομέα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα οι τιμέ στο ελαιόλαδο ακολουθούν ανωδική τροχιά. Κάτι το οποίο ωστόσο προβληματίζει του ελαιοπαραγωγού για του βασικού λόγου που έχει διαμορφωθεί αυτή η κατάσταση και αυτό το σκηνικό στον συγκεκριμένο κλάδο. Θα μα ενημερώσει ε, μέσα από το ρεπορτάζ το οποίο καταγράφει η Εύη και δίπλα της έχει και το Μύρον Χιλετζάκη, τον αντιπρόεδρο τη ΕΑΣΥ. Εύη! Πού βρίσκεσαι? Καλό απόγευμα. Βρισκόμαστε σε ένα αλλιόφυτο και δίπλα μου έχω τον κύριο Μύρονα Χιλετζάκη, την πρόεδρο ΕΑΣΥ. Καθώ ε, οργή και απογοήτευση έχει προκαλέσει στου ελαιοπα ελαιοπαραγωγού τη Κρήτη αλλά και ολόκληρη Ελλάδα η αύξηση τη τιμή του ελαιολάδου, καθώ μόλι πριν από ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα είχαν ε, ε, δώσει το ελαιόλαδο σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Περισσότερο όμω και για του λόγου του οποίου έχουμε φτάσει σε αυτήν την κατάσταση, θα μα πει κύριο Χιλετζάκη. Κύριε Χιλετζάκη, να σα καλήσω. Καλησπέρα. Οι περισσότεροι υποχρεώθηκαν κατά κάποιο τρόπο να ξεπουλήσουν εντό ή εκτό εισαγωγικών το λάδι του και τώρα έρχεται μία αύξηση πάνω από το 1 ευρώ στο και 5. Πόσοι θα υποφεληθούν αυτή τη κατάσταση, Κύριε Παναγιώτοπουλε, ε, περάσαμε ένα δύσκολο χειμώνα. Η παραγωγή πέρασε ένα δύσκολο χειμώνα γιατί το 90% της παραγωγής του ελαιολάδου πουλήθηκε στο 2,60 και δεν είχαν καμία όρεξη να μπουν στα λιόφυτα αρχή της καλλιεργητικής σεζόν και να τα οργώσουν και να κάνουν τις βασικές ε, εργασίες όπως είναι η λίπαση, το καθάρισμα των ελιών, γιατί όταν το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο του 0,3 το πουλά 2,60 δεν σε συμφέρει ούτε να το μαζεύεις. Η, προ, η προηγούμενη χρονιά ήταν η χρονιά του γλιοσπορίου, η χρονιά του δάκου η χρονιά που υποβάθμισε τα κριτικά ελαιόλαδα και από έξτρα παρθένα ελαιόλαδα τα έκανε παρθένα. Η χρονιά που μα έδωσε πενιχρά χρήματα, δηλαδή ούτε τα εργατικά να πάμε να τι μαζέψουμε, δεν βγάλαμε. Ε, γιατί το λάδι πουλήθηκε ένα ευρώ, ένα είκοσι, ένα τριάντα. Όταν έχουμε μια δύσκολη χρονιά και έρχεται η καλή χρονιά με τι σούπερ Με μια προσπάθεια που και το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη το κατάλαβε και ανέβασε κατά 2 εκατομμύρια ευρώ το κοστολόγιο όσο αφορά τη δακοκτονία αλλά και η περιφέρεια Κρήτης με τη σειρά τη έβαλε το χέρι της στην τσέπη και με περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ ενίσχυσε τη δακοκτονία Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιρακλείου ενίσχυσε τη ΔΑΟΚ Ιρακλείου με 12 γεωπόνους για όλη την περίοδο που είχαμε τη δακοκτονία Καταλαβαίνουμε ότι όλοι μαζί βάλαμε μπέτες ε, όπως το λέμε στην Κρήτη, μπέτη, οι δημάρχοι, οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, οι ενώσει των αγροτών, η ίδια η περιφέρεια αλλά και το ίδιο το Υπουργείο. Βγάλαμε ένα εξαιρετικό προϊόν με πολύ πολύ χαμηλέ οξύτητε. Αυτό το προϊόν, δυστυχώ, το 90% του προϊόντο χάθηκε σε εξευτελιστική τιμή του 2,60. Και έρχεται τώρα να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια με τιμές πολύ καλές με σχέση το 2.60 με τιμές 3.40, 3,5, 3.20, 3.30, που αυτά αυξηθήκανε μέσα σε λίγους μήνες, μέσα σε λίγες μέρες, πριν καλά καλά ανοίξει το παραμύθι που μας λέγανε όλοι οι εμπόροι που λεγόταν εστίαση, ό,τι και καλά είναι η εστίαση κλειστή και το λάδι η, δεν ανεβαίνει. Πριν ανοίξει η εστίαση, ανέβηκαν οι τιμές, κατά ένα ευρώ μπορώ να πω επάνω, 90 λεπτά αναλόγως, και έρχεται σήμερα δυσαρεστημένο ο παραγωγό και λέει το γιατί. Για, για ποιου λόγου το του οφείλεται το η αύξηση ε, των τιμών. Εγώ θεωρώ ότι οι εμπόροι καθίσανε, οι ιδιώτε εμπόροι καθίσανε στο τραπέζι του διαλόγου. Είδαν ότι τα δεν καλλιεργόταν τα λιόφυτα. Είχε απογοητευτεί ο κόσμο. Δεν υπήρχε η βεντέμα που υπήρχε την προηγούμενη χρονιά. Και είπανε για να μην χαθεί τελείω η παραγωγή, πρέπει να δελεάσουμε τον παραγωγό, τον ελαιοπαραγωγό της Κρήτης να αυξήσουμε λίγο τις τιμές έως πολύ για να τον ξαναβάλουμε στη διαδικασία να μπει τους θερινούς μήνες και να ποτίσει και να ραντίσει και να οργώσει και να κάνει τη ζυζανιοκτονία του για να μπορέσουμε να έχουμε παραγωγή του χειμωνικούς μήνε Νοέμβρη, Δεκέμβρη και Γενάρη. Μάλιστα. Αν πάνε αλλάξουν το κλίμα τιμές, λοιπόν στο και πέντε. Με φώτο και την επόμενη χρονιά. Αυτό και... μα λέτε. Σωστά. Αν υπήρχαν αυτέ οι προβλέψει, έστω η ελεουργοί ή όλοι και εμεί που ασχολούμαστε με τον πρωτογενή τομέα, θα μπορούσαμε να συμβουλεύσουμε από τη σειρά μα του ίδιου του παραγού, να του λέγαμε: Κάντε λίγο υπομονή, μην κόψετε όλο το λάδι τη χρονιά σα. Κόψτε κάποιον για να περάσετε τι ανάγκε σα τι γιορτινέ μέρε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά και κρατήστε λάδι γιατί θα πάρει την υπεραξία. Αυτό δεν υπήρχε στην αγορά ένα πρωί σηκωθήκαμε και είδαμε τις τιμές να ανεβαίνουν από μέρα ως μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα και σε λίγες μέρες μέσα. Ότι το σύνολο των αποθεμάτων θα φύγει αν δεν έχει φύγει ήδη. Το σύνολο των αποθεμάτων έχει φύγει, θα κρατήσω τη λέξη που είπατε κύριε Παναγιωτόπουλε στην εισαγωγή σας πριν από λίγο, ότι στάχτη στα μάτια δεν μπορούν πλέον να ρίχνουν στον παραγωγό. Ο παραγωγός καταλαβαίνει πλέον και δεν Σερφάρι είναι στο διαδίκτυο, βλέπει τις διεθνείς τιμές, βλέπει αν στην Ισπανία υπάρχει ζημιά στην ελαιοκαλλιέργεια, στην Ιταλία, σε όλες τις ζητονικές μας χώρες και δεν μπορούμε άλλο να δεχόμαστε αυτά τα χτυπήματα είτε από την πολιτεία που είναι η μελέτη του κυρίου Αυγουλά. Πού είναι σήμερα η περιβόητη μελέτη του κυρίου Αυγουλά μετά από την καταστροφή των 200 εκατομμυρίων ευρώ που υπέστη το νησί μας το 2019 όσο αφορά την κατάρρευση του χρυσού που λέγεται Λεόλαδο. Πού είναι η μελέτη αυτή να αποζημιωθεί ο κόσμος. ελαιόλαδο, που είναι μειονότητα δυστυχώς σε όλη την ελληνική επικράτεια 120.000 από τους 650.000 παραγωγούς με αυτά δεν μπορεί να στηριχτεί ο πλούτος και αυτό που έχουμε στα χωριά μας γιατί η Κρήτη είναι ένας απέραντος ελαιόνας. Το 60% της γης της Κρητικής αποτελείται από ένα αϊθαλής δάσος που λέγεται ελαιόνας. Θέλουν να το στηρίξουνε, ή θέλουν Μάλιστα. να το δουν καυσόξυλα μετά από μερικά χρόνια και να πάρει τον ίδιο δρόμο τη σταφίδας. Γιατί κύριε Παναγιοτόπουλε, συγγνώμη τώρα που πονω, μονολογώ και δεν σα αφήνω ούτε καν να μιλήσετε, ότι είπατε η σταφίδα μα. Που Εκεί ήταν θέλω να, να πάω. Είδατε που σειδικά... μου δίνετε την καλύτερη πάσα. Στη σταφίδα θέλω να πάω. Έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση τι τελευταίε μέρε αναφορικά με τα κίνητρα και τι προποθέσει προκειμένου βέβαια οι αγρότε να καλλιεργήσουν σταφίδα. Και θέλω να σα ρωτήσω από τι επαφέ που έχετε μέχρι και σήμερα, οι ποσότητε οι εφετινέ θα είναι μεγαλύτερε σε σχέση με πέρυσι. Το 2009 το η Κρήτη σε προ τιμή του και συγχαρητήρια σε όλου του ερευνητέ και σε όλα τα παιδιά που συμμετάσχανε και στου σπουδαστέ τότε και στην περιφέρεια Κρήτη με τότε, από ό,τι θυμάμαι καλά, την περιφερειάρχη πρέπει να ήταν η κυρία Θεανό Ιβρέτζου και ήταν και υπουργό αγροτική ανάπτυξη κυρία Μπατζελή το 2009. Κατατήθηκε η πρώτη μελέτη και χτύπησε το καμπανάκι του κινδύνου για την αμπελουργία στην Κρήτη και ειδικά στον ομό Ηρακλείου. Για την περιβόητη αναμπέλωση του νομού, αναμπέλωση μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει. Η μελέτη έχει κατατεθεί σε εννιά υπουργού. Ο γερασμένο αμπελώνα δεν αποφέρει πλέον κέρδη σε κανέναν μπελουργό. Εγώ τώρα σα μιλάω από ένα από τα πιο δυνατά αμπελοχώρια του νομού Ηρακλείου από τι Αρχάνε, που τυχάνει να είμαι και πρόεδρο τη τοπική κοινότητα Αρχανών και γνωρίζω πολύ καλά τα θέματα. Είμαι και ε, αγρότη με πολλά αμπέλια τα γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά α, στην ευρύτερη περιοχή τι γίνεται με τις αρχάνες, με τους αμπελώνες. Ε, θέλω να σας πω το εξή ότι αν δεν στηριχτεί και ο αμπελώνα. Το να πούμε σήμερα ότι θα παράξουμε 2.000 τόνους σταφίδα ή 10.000 τόνους σταφίδα δεν λέει τίποτα. Η περιβόητη αναμπέλωση που την περιμένουμε μέρα προς τις μέρες και θεωρώ ότι με την κάθοδό του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σας δίνω και είδηση μέσα από την εκπομπή σας κύριε Παναγιοτόπουλε θεωρώ ότι θα έρθει με γεμάτη βαλίτσα στην Κρήτη και θα ανακοινώσει την αναμπέλωση όπως την ανακοίνωσε και στη Μαύρη την Κορινθιακή Σταφίδα και στα Πυρινόκαρπα στην υπόλοιπη Ελλάδα σε κάποιες περιοχές το Ταμείο Ανάκαμψης έχει πάρα πολλά χρήματα. Πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε και να τα ρίξουμε στην παραγωγή και να παράγουμε. Οπότε ξεκινάει η συζήτηση τη για παραγωγή. την αναμπέλωση. Χρονοδιάγραμμα πρέπει να υπάρξει και πρέπει να είναι σφιχτό θα προσθέσω εγώ. Μέχρι και το Δεκέμβριο πρέπει όλα αυτά να έχουν λήξει. Και να πούμε και κάτι άλλο. Ο Υπουργό τώρα που θα κατέβει, το επόμενο δεκαήμερο στο μήνα που μα μπαίνει, του χτυπάμε το καμπανάκι του κινδύνου και θέλουμε να του μιλήσουμε για τη νέα προγραμματική περίοδο. Γιατί και ο, η βασική του κάθοδο στο νησί μα είναι η νέα ΚΑΠ. Ο Φάκελο παραδίδεται 1η Αυγούστου. Αν ο Υπουργό δεν έρθει με γεμάτε βαλίτσε, τότε θα απογοητευτεί τελείω ο κόσμο ένα ελαιοπαραγωγό επειδή ξεκινήσαμε με την ελαιοκαλλιέργεια. Το 2015, με την αρχή τη προγραμματική περίοδου 15-19, που έπαιρνε 5.000 ευρώ αγροτική επιδότηση, σήμερα αυτό ο παραγωγό παίρνει 2.500 ευρώ. Έχει μία μείωση στην αγροτική του επιδότηση κατά 50%. Του τέστην, εκεί που έβαζε τη σωστή λίπαση, τώρα δεν τη βάζει. Και αυτό το νιου μάνεϊ που πραγματικά το έχει ανάγκη η χώρα μας και το φέρνουμε μέσα από την αβαρχίδα μας που λέγεται έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και ποιετικό ελαιόλαδο, πλέον δεν θα υπάρχει. Τελικά πρέπει να παράγουμε σε αυτή τη χώρα ή όποιο παράγει τιμωρείται. Αυτά πρέπει να τα δει ο υπουργό και εφόσον θα είναι και η πρώτη του κάθοδο στο νησί, όλα αυτά θα τεθούνε. Θα τεθούν στο τραπέζι του διαλόγου έτσι ώστε η νέα προγραμματική περίοδο 22-27 από τη μία άκρη της Κρήτης από τις χανιώτικες μαδάρες με τους βοσκούς μέχρι και το λασίδι τα θερμοκήπια μας θα πρέπει να στηριχτούν. Εάν δεν στηριχτούν τα αγροτικά, κριτικά, εξαιρετικά προϊόντα είτε αυτά είναι χτινοτροφικά, είτε είναι αμπελουργικά, είτε ελαιοκομικά, είτε και Δυστυχώ δυστυχώς θα έχουμε να λέμε μία ιστορία μετά από 10 χρόνια όπως Κύριε λέμε για τη σταθήτα τώρα. Βέβαια, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.